Καλημέρα. Η μεταμόρφωση του Οθωμανικού Οικιστικού Συνόλου της Πάτρας στο σπουδαίο αστικό κέντρο του 19ου αιώνα είναι ίσως από τις πιο εντυπωσιακές περιπτώσεις ραγδαίας πολεοδομικής εξέλιξης που σημειώθηκαν μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Η μετάβαση αυτή σχετίζεται τόσο με τις άμεσες πρωτοβουλίες του νεοσύστατου κράτους για τον σχεδιασμό της νέας πόλης, όσο και με τις ιδιαίτερα ευνοϊκές οικονομικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός μεγάλου εμπορικού ναυτικού κέντρου στη Δυτική Ελλάδα, το οποίο θα προσελκύσει κατοίκους από την ελεύθερη Ήπεθρο χώρα, τον υποοθωμανική κυριαρχία κόσμο και επίλυδες από τον ευρωπαϊκό κυρίω χώρο. Αρκετές είναι οι μελέτες γύρω από το θέμα του σχηματισμού του πολεοδομικού συγκροτήματος της μετεπαναστατικής Πάτρας, ιδιαίτερα λόγω του ενδιαφέροντος των μελετητών να αναπαραστήσουν τη χαμένη εικόνα της πόλης στην περίοδο μέγιστης ακτινοβολίας της. Η σημερινή παρουσίαση θα επικεντρωθεί στην προσπάθεια κατανόησης της οικιστικής οργάνωσης της πόλης της ύστερης Οθωμανικής περίοδου με βάση τους πρόσφατα δημοσιευθέντες χάρτες του 1830 από το Αρχείο του Δήμου Πατραίων και τις βιβλιογραφικές και αρχαιακές αναφορές που σταχυολογούνται από προηγούμενες αξιόλογες μελέτες. Θα γίνουν επίσης αναφορές στους μηχανισμούς μετάβασης από την Οθωμανική στην Νεοελληνική πόλη και στη μεταχείριση και ιδεολογική θεώρηση των μνημείων του Οθωμανικού παρελθόντος από την κοινωνία του 19ου αιώνα. Από τους μεσαιωνικούς χρόνους μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, η πόλη της Πάτρας, που είχε γνωρίσει τη μέγιστη γεωγραφική της ανάπτυξη στη Ρωμαϊκή περίοδο, οργανώνεται στην περιοχή νοτίως του Λόφου της αρχαίας Ακρόπολης, όπου τον 6ο αιώνα οικοδομείται η οχύρωση, διοικητικός και αμυντικός πυρήνας της πόλης. Δεν θα αναφερθώ σε ιστορικά. Ενδεικτικά θα πω ότι μετά την παράδοση της πόλης το 1458, ο Μωάμεθ ο δεύτερος καλεί τους πληθυσμούς που είχαν καταφύγει σε γειτονικές περιοχές να επιστρέψουν στις εστίες τους, παρέχοντας φορολογικές ελαφρύνσεις. Η πόλη στα νότια του Λόφου αρχίζει να αναπτύσσεται εξαιτίας της πλούσιας παραγωγής και εξαγωγής των φημισμένων αγροτικών προϊόντων της, με κορύφωση την οικονομική και πληθυσμιακή της ανάπτυξη κατά τον 18ο-19ο αιώνα, εξαιτίας του μονοπωλίου της Σταφίδας. Κατά την Οθωμανική περίοδο, εντός του οχυρωμένου Λόφου, γίνεται εγκατάσταση των Οθωμανών αξιωματούχων, της φρουράς και μουσουλμανικού πληθυσμού. Η οχύρωση δέχεται επεμβάσεις για την προσαρμογή πυροβόλων που μπορούν να αποδοθούν στην πρώτη περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας λόγω της ύπαρξης διατάξεων πρώιμου πυροβολικού. Κατασκευάζονται σημεία προκεχωρημένης άμυνας στον εξωτερικό περίβολο, όπως ο βόρειος πύργο Προμαχώνας, ο νοτιοδυτικός κυκλικός εκάτοψη Προμαχώνας και ο νοτιοανατολικός πολυγονικός Προμαχώνας. Ενισχύονται οι τάφροι και ο εσωτερικός περίβολος για την μετατροπή του σε πλατεία πυροβολικού. Οι Οθωμανοί ενισχύουν επίσης το συγκρότημα της ανατολικής κύριας πύλης, της λεγόμενης πύλης του Ζευγολατιού, η Εβραϊκής. Εκτός από αυτήν, η οχύρωση είχε μία δευτερεύουσα πύλη στα νοτιοδυτικά για την επικοινωνία με την πόλη και το λιμάνι. Πέρα από την οχύρωση του Λόφου, τα στοιχεία για την ύπαρξη οχύρωσης της πόλης είναι συγκεκριμένα. Σύμφωνα με την Μυρτό Γεωργοπούλου Βέρα, τα πιθανά τμήματα τυχών που εντοπίστηκαν σε ανασκαφές, στα νότια εκτός της οχυρής Ακρόπολης και ανάγονται στην περίοδο της Φραγκοκρατίας, μαρτυρούν την ύπαρξη τείχους πόλης εκτός του οχυρού Λόφου, που όπως υποστήριξε δεν θα πρέπει να υπήρχε την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, καθώς δεν αναφέρεται από τους περιηγητές και δεν απεικονίζεται στο σχέδιο Γκριμάνι. Σε απεικονίσεις βέβαια όπως αυτή του Σαβοναρόλα το 1713, που προφανώς την αντιγράφει ο Κορονέλιαν και εκδίδεται νωρίτερα, διακρίνεται χαμηλό τείχος και μάλιστα στο σημείο D δηλώνεται η ένδειξη Μπόργκο. Δεν είναι απίθανη λοιπόν η επιβίωση ενός χαμηλού τείχους πόλης ως το 18ο αιώνα, που λειτουργούσε ως όριο με μικρό αμυντικό ρόλο, που σταδιακά υποβαθμίστηκε. Κατά την απόβαση επίσης του Μοροζίνη στον όρμο της Πάτρας, μαρτυρείται η πυρπόληση επιθαλάσσιου πύργου, που απεικονίζεται και στο σχέδιο του 1687 του Αλμπρίζη. Αποκαλυπτικός για την κατανόηση του αστικού ιστού της όψιμης Οθωμανικής πόλης είναι ο χάρτης που συνέταξε ο Ιταλός μηχανικός Νικολά Κερούλη μεταξύ 1830 και 1831 ως μέλος ομάδας μηχανικών απεσταλμένων από τον Καποδίστρια για την τροποποίηση του αρχικού πολεοδομικού σχεδίου που εκπώνησε για την Πάτρα ο Σταμάτης Βούλγαρης το 1829. Το σχέδιο του Βούλγαρη προέβλεπε τη δημιουργία της κάτω πόλης στο δυτικό παραθαλάσσιο παιδινό τμήμα της Πάτρας και τον εξορθολογισμό της ρημοτομίας της Άνω πόλης. Στην πολύτιμη πηγή του Κερούλη, πάνω στις νέες χαράξεις, αποτυπώνεται με σχετική ακρίβεια
Το προϋπάρχον οδικό δίκτυο καταγράφονται οι ιδιοκτησίες και τα εθνικά οικόπεδα. Η πόλη κατά την Οθωμανική περίοδο καταλαμβάνει έκταση 65 εκταρίων νοτίως του οχυρωμένου λόφου. Το οδικό δίκτυο και οι οικοδομικές ενότητες οργανώνονται σύμφωνα με το διαθέσιμο και φυσικά ορισμένο χώρο μεταξύ του χυμάρου Βρωμολάγκαδο στα ανατολικά και νότια και του απότομου δυτικού Πρανούς που τη χωρίζει από την παιδινή περιοχή. Στα βορειοδυτικά του λόφου της οχύρωσης αναπτύσσεται συνοικία γνωστή ήδη από τους μεσαιωνικούς χρόνους ως Βλατερό. Απεικονίζονται επίσης στο χάρτη οι ιδιοκτησίες κατά μήκος του διαγώνιου άξονα που οδηγούσε στο λιμάνι. Στο σχέδιο συμβολίζονται ιδιαιτέρως τα λίγα κτίρια δημόσιας χρήσης που επιβίωσαν ή που είχαν σημασία για μετέπειτα εγκαταστάσεις. Οι ιδιοκτησίες νοτίως της οχύρωσης δεν απεικονίζονται καθώς είχαν σε μεγάλο βαθμό καταστραφεί κατά τα γεγονότα της Επανάστασης. Την εποχή δε που συντάσσεται το σχέδιο, είναι λογικό να έχουν γίνει οι πρώτες κατεδαφίσεις σε καθαρίσεις νοτίως των τειχών. Χαρακτηριστική είναι η όψη του Μπολσοκάκ σε απεικόνηση λίγο πριν την Επανάσταση και η όψη ερήμωσής του το 1832. Επίσης, μαρτυρούνται αγοραπολισίες μεταξύ των χριστιανών και μουσουλμάνων κατοίκων πριν το χαρακτηρισμό των οικοπαίδων ως εθνικών που σαφώς άλλαξαν την σύνθεση των εθνικών γεών που απεικονίζονται εδώ. Τα στοιχεία που λείπουν από την απεικόνιση του προεπαναστατικού αστικού ιστού μπορούν να συμπληρωθούν μέσω σύγκρισης με το χάρτη της συλλογής του ενετού προβλεπτή Γκριμάνη που συντάχθηκε μεταξύ 1699-1701 και φέρει την υπογραφή του μηχανικού Van Dyck. Οι οικιστικές ενότητες που αποτυπώνει το σχέδιο του 1830 είναι αναγνωρίσιμες και στο τοπογραφικό του 1700 και φαίνεται πως έχουν προκύψει μετά από υποδιαιρέσεις και κατατμήσεις των αρχικών και λόγω έμφραξης οδών με νέες κατασκευές. Οι κύριοι άξονες διατηρούνται και διευρύνονται σε μήκος και μέχρι την Ελληνική Επανάσταση έχει σχεδόν καλυφθεί η οριζόμενη από το Βρωμολάγκαδο έκταση νοτίως της οχύρωσης, ακολουθώντας τη ραγδαία αύξηση του πληθυσμού. Οι κύριοι άξονες με διεύθυνση Ανατολής-Δύσης ξεκινούν από τα δυτικά του Πρανούς, παράλληλα με τα νότια τείχη της οχύρωσης, σχεδόν παράλληλοι μεταξύ τους, και συγκλίνουν προς τα ανατολικά, ακολουθώντας τη διεύθυνση του Χυμάρου, καταλήγοντας τη σημαντική έξοδο της πόλης προς την ενδοχώρα της Πελοποννήσου. Οι πιο συχνά αναφερόμενοι στις περιγραφές των περιηγητών είναι η Πλατιά Οδός, Μπολσοκάκ, σημερινή Οδός Παντοκράτορος, όπου οι περιηγητές τοποθετούν τις πλούσιες κατοικίες των Οθωμανών, το εντυπωσιακό τέμενος μετέπειτα ναό του Παντοκράτορα και το τέμενος στη θέση της κατοπινής καζάρμας. Η Οδός Γερμανού στην περιοχή Ταρσί, κύρια εμπορική αρτηρία της πόλης με κατάληξη το ναό του Αγίου Γεωργίου, στο σημείο που αποκαλείται σε άλλες πηγές Σταροπάζαρο, και το Μπουγιούκ Ντερέ, σημερινή οδός Γούναρη, στα ίχνη λιθόστρο της οδού της Ρωμαϊκής περίοδου που οδηγούσε προς τα Καλάβρητα. Οι άξονες με διεύθυνση βορρά-νότου, αντίστοιχα, προχωρώντας προς τα ανατολικά, συγκλίνουν προς τις εισόδους της οχύρωσης, με πιο σημαντικό τη σημερινή οδό Μπουκαούρη, που ξεκινούσε περίπου από την πύλη του Ζευγολατιού, περνώντας από σημαντικά κτίρια, το Τέμενος στη θέση της καζάρμας, τα Οθωμανικά Λουτρά, την κατοικία του Καδί και κατέληγε στα νότια, στην κύρια έξοδο της πόλης προς την Ανδρίτσενα και την Ηλία. Ο Ευλιγιά Τσελεμπή δίνει αρκετές πληροφορίες για τα υφιστάμενα κτίρια, τεμένοι, μεντρεσέδες, τεκέδες, χαμάμ. Μιλά για την ύπαρξη 6 τεμενών, το ένα εντός της οχύρωσης, το τζαμί του Σουλτάνου Βαγιαζίτ Βελί, κατάλοιπα του οποίου σώζονται σήμερα. Οι περιγραφές και οι ονομασίες που δίνουν οι περιηγητές και τα ενετικά αρχεία για τη χωροθέτηση των υπολείπων είναι συχνά αντικρουόμενες και επαναλαμβάνονται στη βιβλιογραφία λανθασμένα. Το τζαμί στη θέση του σημερινού Παντοκράτορα, αναφερόμενο συχνά ως Κουρσούμ, άλλοτε συγχαιόμενο με τη λατινική Μητρόπολη του Αγίου Μάρκου και άλλοτε με το λατινικό Άγιο Ανδρέα, είναι πιθανόν το τζαμί Κετχουντά, σύμφωνα με τα Οθωμανικά αρχεία και την περιγραφή του Τσελεμπή, ο οποίος χαρακτηρίζει όχι ένα, αλλά τρία τεμένη ως μολυβδοσκέπαστα. Εδώ στην απεικόνιση του 1713 σημειώνεται η εκτίμηση πιθανών θέσεων, μάλλον τις αναθεωρώ με βάση όσα άκουσα σήμερα για τις ονομασίες των τζαμιών. Αυτή προκύπτει με βάση τις αναφορές των Οθωμανικών καταστήχων, η αναλυτική παρουσίαση των οποίων πρέπει να αποτελέσει ανεξάρτητη μελέτη. Τα σωζόμενα Οθωμανικά φορολογικά κατάστοιχα, πέρα από πληροφορίες που δίνουν για την πληθυσμιακή σύνθεση, καταγράφουν αναλυτικά τα ονόματα των μαχαλάδων.
ήδη από τα κατάστοιχα του τέλους του 16ου αιώνα, σε αντίθεση με αυτά των αρχών του αιώνα, οι ναοί φαίνεται ότι αποτελούν τον πυρήνα των κυτάρων οργάνωσης των χριστιανικών συνοικιών και διακρίνονται από τους μουσουλμανικούς μαχαλάδες που βρίσκονται μέσα και κοντά στην οχύρωση και από τους εβραϊκούς. Τα περισσότερα ονόματα συναντώνται και στις ενετικές αναφορές καταστιχωτών κατά τη δεύτερη ενετοκρατία. Στις Οθωμανικές απογραφές του 1715 εμφανίζονται μαχαλάδες με ονόματα τεμενών. Από τα ονόματα που παραδίδονται, τα περισσότερα είναι αγιονύμια, ενώ λίγα είναι τα προερχόμενα από την κύρια επαγγελματική δραστηριότητα των συνοικιών που επιβιώνουν από την μεσαιωνική περίοδο, όπως Λατερό, τα Μπάχανα, ή όσα σχετίζονται με την παραγωγή, όπως η Γλυκάδα, με τα φημισμένα γλυκά λεμόνια της Πάτρας. Στις αρχές του 19ου αιώνα φαίνεται πως έχουν γίνει κάποιες ενοποιήσεις των προηγούμενων συνοικιών. Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά του Μητροπολίτη Παλαιών Πατρών Γερμανού, που σε επιστολή του το 1818 αναθέτει στο μοναχό Σοφρόνιο να εξομολογεί στον Μαχαλέν Αγίου Γεωργίου και Παντανάσης. Οι ενορίες θα αποτελέσουν πυρήνες διοικητικής οργάνωσης της πόλης και μετά την απελευθέρωση, όταν η ανέγερση ενοριακών ναών είναι πλέον δημοτική υπόθεση. Οι περισσότεροι ναοί της Άνω Πόλης οικοδομήθηκαν στη θέση προϋπαρχόντων ναών που βρίσκονταν σε ερειπιώδη κατάσταση ή κρίνονταν ακατάλληλοι από άποψη κατασκευής, επάρκειας χώρου, αλλά κυρίως από άποψη ύφους και λαμπρότητας. Αντίθετα, στην κάτω πόλη, ο μικρός ναός του Αγίου Νικολάου του Μόλου μετατίθεται με αίτημα και δαπάνη των ενορητών του, ναυτικών και υπηρωτών εμπόρων, καθώς εμποδίζει τις δραστηριότητες του λιμανιού, είναι ακατάλληλος για το εκκλησίασμα και ενοικοδομείται στο κεντρικότερο σημείο ως ναός της Ευαγγελίστριας, που θα γίνει η κατομπιμπινή και σημερινή Μητρόπολη της Πάτρας. Η εφαρμογή του σχεδίου του Σταμάτη Βούλγαρη μετατόπισε το σημείο οικονομικού, εμπορικού και διοικητικού ενδιαφέροντος στην κάτω πόλη, που είχε αρχίσει ήδη από το 17ο αιώνα να οικοδομείται και ανέτρεψε τις χρήσεις γης και το χαρακτήρα της Άνω Πόλης. Στην Άνω Πόλη, αν και επιλέχθηκε η διατήρηση των σημαντικότερων αξώνων του προεπαναστατικού δικτύου, η ανάγκη διεύρυνσής τους και αντικατάστασης των κτηριακών υποδομών οδήγησε στην απώλεια των κτισμάτων της Οθωμανικής περίοδου. Παρά την καταστροφή των Οθωμανικών κτισμάτων, έχουμε μια γενική αίσθηση της εικόνας τους από τις πλούσιες περιηγητικές αναφορές και απεικονίσεις. Είναι κρίμα να αναφέρω κάτι, έχοντας δει την προηγούμενη παρουσίαση του Δημήτρη Τουμπάρτζη, που ήταν εξαιρετική. Φανταστείτε κάτι ανάλογο. Πέρα από τη χωρική εξέλιξη της πόλης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμβολική διάσταση των επιλογών της νέας αρχιτεκτονικής παραγωγής. Οι κυρίαρχες τάσεις του νεοκλασικισμού υιοθετήθηκαν και αποτυπώθηκαν στις απαιτήσεις σχεδιασμού δημοσίων και ιδιωτικών κτηρίων του λιμανιού της Δύσης ή του λιμανιού της Σταφίδας, με σαφείς επιρροές από την επτανησιακή και ιταλική αρχιτεκτονική, ενώ τα κτίρια της Οθωμανικής περίοδου απαξιώθηκαν ως μη κατάλληλα ή μη αρμόζοντας στο επιδιωκόμενο υψηλό ύφος μιας νέας εθνικής και αστικής αρχιτεκτονικής. Ενδεικτική είναι η κραυγαλαία απουσία παραδειγμάτων διατήρησης και επανάχρησης κτηρίων του Οθωμανικού παρελθόντος, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικά τεμένη που αναφέρονται, που μετέπειτα χρησιμοποιήθηκε ως στρατώνας κατά την Οθωμανική περίοδο και η σημερινή ανάδειξή του. Η θεώρηση των μνημείων αυτών στη συνείδηση των πολιτών είναι ενδεικτική στην έκθεση κόστους ιδιοκτήτη της Άνω Πόλης, ο οποίος λιθολογεί τον Παντοκράτορα για να χτίσει μάντρα σε γειτονικό οικόπεδο και αναφέρει «Ναών Παντοκράτορος δια έξι κάρα λίθων από κομμάτων εκ του αρχαίου περιζώματος του ναού αχρίστων αυτό, δραχμές 10 και 1 και 30 η μεταφορά τους». Εις εργάτης προς ανασκαφών και εκλήθωσιν του οικοπαίδου, εξού άπειροι λήθη εξήχθησαν, χρησιμοποιηθέντες λαμπρά και επικερδώσεις τη μάνδρα. Ακόμα όμως και τα λίγα κτίρια που διατηρήθηκαν για χρηστικούς λόγους έλαβαν μορφή προς το νεοκλασικότερο. Όπως φαίνεται στο ίδιο το παράδειγμα του σπουδαίου αυτού τεμένους, που μετατράπηκε στο ναό του Παντοκράτορα, όπως αναφέρεται στα συμβόλαια της ανάθεσης των εργασιών, έγινε η παλινόρθωσή του και το παρουσίασε χθες ο Γρηγόρης ο Κουτρόπουλος. Δικά του είναι τα σχέδια της αναπαράστασης. Το ίδιο ισχύει και με το χαμάμ της πόλης που σώζεται μέχρι σήμερα. Από την άλλη, η προϋπάρχουσα οικοδομική παράδοση επιβίωσε και διαμόρφωσε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των μνημείων μέσω των οικοδομικών συνεργείων. Εντυπωσιακό είναι ότι λαγκαδινοί μάστορες, σύμφωνα πάλι με τα αρχεία των ΓΑΚ, ανέλαβαν την οικοδόμηση
του ναού της Παντανάσης, ένα από τα πιο σπουδαία νεοκλασικά κτίρια της πόλης, το μεγαλύτερο μέρος του σχεδιασμού του οποίου οφείλεται σε τροποποίηση του Λίσανδρου Καφτατζόγλου. Η παραπάνω σε πρώτο στάδιο προσπάθεια κατανόησης της ύστερης Οθωμανικής πόλης και της μετάβασης στη νεότερη Πάτρα είχε στόχο την επισήμανση σημείων της πολυδομικής εξέλιξης της όχι ιδιαίτερα προβεβλημένης περίοδου της ιστορίας της πόλης. Η επεξεργασία των χαρτών που αποτέλεσαν το βασικό τεκμήριο της μελέτης έρχεται να συμπληρώσει μια αόριστη εικόνα της πόλης που είχαμε μέχρι στιγμής από τις περιγραφές των περιηγητών. Σήμερα δεν επιχειρήθηκε η ταύτιση των μνημείων, για πολλά από τα οποία υπάρχουν σχετικά ασφαλείς ενδείξεις, καθώς αυτή την εβδομάδα μου αποκαλύφθηκαν από την υπεύθυνη των ΓΑΚ Χαΐας εντυπωσιακά τεκμήρια συμβολιογραφικών πράξεων για τις ανταλλαγές ή απαλωτριώσεις γηπέδων της Άνω Πόλης, με αρκετές λεπτομέρειες για τις υπάρχουσες κατασκευές. Η μελέτη τους, σε συνδυασμό με τη μελέτη αρχαιολογικών ευρημάτων, μπορεί να φωτίσει μελλοντικά την έρευνα για την σε βάθος ερμηνεία της Οθωμανικής Πάτρας, της Παπαρούνας του Αιγιαλετίου, κατά τον Τσελεμπή. Ευχαριστώ πολύ, ειδικά την Επιτροπή του Συνεδρίου.